Φαγητό είναι τέχνη. Είτε είσαι επαγγελματίας της γαστρονομίας, είτε μαγειρεύεις στο σπίτι, ένα είναι το ζητούμενο, η γεύση. Η βιομηχανία τροφίμων έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και η χώρα μας συμβαδίζει με όλες τις σύγχρονες τάσεις. Στην Θεσσαλονίκη εδρεύει μια εταιρεία με πορεία δεκαετιών στο χώρο, η οποία έκανε ένα νέο άνοιγμα στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια. Πώς ξεκίνησε η Προβίλ, ποια είναι η πορεία της όλα αυτά τα χρόνια? Η ιστορία της πηγαίνει πίσω 30 χρόνια, όταν οι αδερφοί Βογιάννου, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος, μαζί με τον ξάδερφό τους τον Γιώργο, ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια. Η οικογένεια Βογιάννου όμως έχει παραπάνω ιστορία, κατάγονται από την περιοχή των Σερών και δούλευαν χρόνια και ασχολιόταν χρόνια με το εμπόριο μπαχαρικών, με το εμπόριο καρικευμάτων και με την, γενικά την γαστρονομία. Η Προβίλ ξεκίνησε λοιπόν εδώ, Θεσσαλονίκη. Η ιστορία της κοντεύει 3 δεκαετίες και παράγει προϊόντα τα οποία είναι βοηθήματα και υποστηρικτικά για την γαστρονομία, για τη μαζική εστίαση και για τους επαγγελματίες της κουζίνας. Από μία μικρή ατομική προσωπική εταιρεία έχει φτάσει να είναι μία ανώνυμος εταιρεία. Η έδρα της βρίσκεται εδώ, στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, όπου είναι και το εργοστάσιο, τα κεντρικά της. Έχει υποκατάστημα στην Αθήνα και θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της, με πολύ δυνατή θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και με πολύ μεγάλη έκθεση στο εξωτερικό, με πολλές χώρες τις οποίες εξάγει. Η εξωστρέφεια είναι κάτι που ενδιαφέρει την εταιρεία. Σε πόσες χώρες εξάγει και τι είδους προϊόντα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό? Ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η εξωστρέφεια. Η εταιρεία υποστηρίζει την καλή κουζίνα, την μαγειρική σε επαγγελματικό και σε ιδιωτικό επίπεδο. Το θέμα της διατροφής είναι κάτι που είναι πρωτεύον για μας, για τον οργανισμό μας, για την εταιρεία μας. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 15 χώρες. Τα κύρια προϊόντα τα οποία εξάγουμε είναι ζωμί, σούπες, μαρινάτες, καρικεύματα, προϊόντα κόμπι, δηλαδή προϊόντα μείγματα για ζύμωμα έτοιμων μπιφτεκιών, αλλά επίσης και πολλά μπαχαρικά. Η ανταπόκριση ποια είναι, τι είναι αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε όσον αφορά την αγορά του εξωτερικού? Οι επαγγελματίες μάγειρες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, θέλουν σταθερότητα, θέλουν ποιότητα, θέλουν ευκολία, εξοικονόμηση κόστους και εξοικονόμηση χρόνου μες στην επαγγελματική κουζίνα. Η Προβίλ λοιπόν είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Υποστηρίζει τον επαγγελματία της εστίασης και φαίνεται πως όπως έχουμε πολύ υψηλή ανταπόκριση στην εγχώρια αγορά, έτσι έχουμε και στο εξωτερικό. Έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία όσον αφορά τα προϊόντα της που πλέον μπορεί και ο απλός καταναλωτής να τα βρει σε διάφορες προθήκες. Ποια ήταν η ανάγκη η οποία γέννησε αυτό το νέο κεφάλαιο? Η ανάγκη προκύπτει από την ανάγκη που έχουμε όλοι μας στο σπίτι να μαγειρεύουμε
σπιτικό, όμορφο, γευστικό, εύκολο και γρήγορο φαγητό. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την προσπάθεια με την ονομασία Cook at Home. Συνίσταται σε προϊόντα τα οποία βοηθούν τον ιδιώτη, την οικογένεια, την οικοκυρά να μαγειρέψει σπιτικό φαγητό πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, κυρίως υγιεινά και εξαιρετικά ποιοτικά. Τι ρόλο παίζει η πρώτη ύλη για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θέλετε να πετύχετε και από πού τις βρίσκετε? Παίζει βαρισίματο ρόλο στο σχεδιασμό των προϊόντων μας. Επιλέγουμε τις πρώτες ύλες να προέρχονται από την ελληνική γη και ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να φέρουμε την ελληνική γεύση και την εμπειρία της ελληνικής διατροφής στα προϊόντα μας. Με αυτόν τον τρόπο, ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα το οποίο γεύεται ο καταναλωτής? Ο σκοπός μας είναι να προάγουμε την ελληνική γαστρονομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή την εμπειρία που έχουν οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες στη χώρα μας, με την ελληνική διατροφή. Θέλουμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία σε όλους να γευτούν την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Αυτή τη στιγμή εξάγονται κυρίως στην Μέση Ανατολή, αλλά ο σκοπός μας είναι να υπάρχουν παντού διαθέσιμα σε πολλές χώρες ακόμα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα που έχει η σειρά αυτή των προϊόντων όσον αφορά την διατροφική τους αξία? Καταρχήν χρησιμοποιούνται αμυγώς φυσικές πρώτες ύλες. Πρώτες ύλες που δεν έχουν επεξεργαστεί, χωρίς συντηρητικά. Χρησιμοποιείται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και για να διατηρηθεί το προϊόν μας, εφαρμόζουμε μια ήπια θερμική επεξεργασία, μια παστερίωση θα λέγαμε, έτσι ακριβώς όπως θα κάναμε στην κουζίνα του σπιτιού μας. Ουσιαστικά εδώ το προϊόν προετοιμάζεται, μαγειρεύεται, παστεριώνεται, ασφαλώς για να διατηρηθεί σταθερό κατά τη διάρκεια ζωής του, αλλά κύρια μέρημνά μας είναι να διατηρήσουμε τη διατροφική του αξία, όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, όπως ακριβώς είναι και οι πρώτες ύλες. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ποιοτικού ελέγχου σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι είναι. Γι' αυτό από την παραλαβή της πρώτης ύλης γίνεται μια δειγματοληψία, γίνονται κάποιοι οργανωτικοί και φυσικοχημικοί έλεγχοι, ώστε να αποδεσμευθεί η πρώτη ύλη, να μπορέσει να ενταχθεί στην αποθήκη αλφα-υλών. Λίγο πριν φτάσουμε στο τελικό προϊόν, υπάρχει εκεί κάποια διαδικασία η οποία γίνεται? Το προϊόν θα περάσει από τους εποπτικούς ελέγχους μέσω σύγχρονων συσκευών, όπως είναι οι συσκευές X-ray και ελεγκτές μετάλλων. Θα ακολουθήσει η φάση της παστερίωσης, της θερμικής επεξεργασίας, της ήπιας θερμικής επεξεργασίας του προϊόντος, όπου είναι και το δεύτερο κρίσιμο στάδιο. Πέρα από τον ποιοτικό έλεγχο υπάρχει το κομμάτι της διασφάλισης ποιότητας. Εκεί η εταιρεία ακολουθεί κάποια πρότυπα σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το γνωστό μας ISO 22000.